Καλησπέρα σε εσάς και στους αγαπητούς τηλεθεατές σας. Και μεγάλη εβδομάδα, εβδομάδα των παθών. Ναι. Καλό Πάσχα να έχουμε. Εβδομάδα των παθών και για τους αγαπητούς ηρωές μας, τους συναδέλφους μας. Το λέμε πραγματικά με πολύ μεγάλη αγάπη. Τι γίνεται, και... κύριε Ρολογά, εδώ πέρα στην ουσία μιλάμε για σφαγή των υποκαταστημάτων. 70 υποκαταστήματα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε μείωση προσωπικού. Αλλά και δεν ξέρω τι γίνεται και με τους πολίτες, τους συναλλασσόμενους που ήδη εξυπηρετούν στην παρούσα φάση και αν κλείσουν τι θα συμβεί. Δυστυχώς βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Είναι μια φαρσοκομωδία, επιτρέψτε μου για τη λέξη αυτή, γιατί στην Τράπεζα Πειραιώς, αν δούμε αναλυτικά κάποια στοιχεία τα οποία είναι και από την Τράπεζα της Ελλάδος και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς το 2013 είχε περισσότερα από 1.300 καταστήματα και πληθυσμό τράπεζας 20.000 συναδέλφους. Mm-hmm. Και ναι, τη 2022 μιλάμε για 415 καταστήματα αυτή τη στιγμή και πληθυσμό τράπεζας λιγότερο από 9.000. Πλάς τα 70 καταστήματα που θα γίνουν εντός του 2022 από φήμες και από διαρροές που γίνεται και στο τύπο, αλλά και μέσα από την τράπεζα που είμαστε συνέχεια, έχουμε συνεχόμενες επικοινωνίες και με τους δικούντες, αλλά και με τους συναδέλφους μας. Αυτό τι θα σημαίνει για τους συναδέλφους σας, κύριε Ρολογά, το κλείσιμο 70 καταστημάτων, πώς μεταφράζεται σε θέσεις απασχόλησης? Είναι δυστυχώς κάτι το οποίο το ζούμε για άλλη μια φορά. Και αυτό για τους συναδέλφους μας σημαίνει μια εθελούσια απόλυση. Δηλαδή γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Παραδείγματος χάρη κλείνει το κατάστημα στη Σκιάθο. Φέρνουμε ένα παράδειγμα. Οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα θα πρέπει να επιλέξουν ή να πάρουν ένα πολύ φτωχό πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, πάρα πολύ φτωχό, ή να μετακινηθούν από το βορρά στο νότο ή από το νότο στο βορρά. Που μιλάμε κάτι τέτοιο για μια οικογένεια δεν θα μπορούσε να γίνει. Και πραγματικά οι άνθρωποι μας, οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, γιατί μην ξεχνάμε ότι στα 2 χρόνια πανδημίας οι τράπεζες δεν κλείσαν ούτε μία μέρα, ούτε μία ώρα, ούτε ένα λεπτό. Ήμασταν εκεί μαζί με τους συναδέλφους και προσπαθούσαμε να εξυπηρετήσουμε και τον τελευταίο πολίτη, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή να μεθοδεύεται για άλλη μία φορά από την πλευρά της Τράπεζας Πειραιώς κλεισίματα που ακούγεται πάρα πολύ έντονα, είτε έχει να κάνει με τη Σκιάθο, είτε έχει να κάνει με τη Φιλιππούπολη, είτε έχει να κάνει με το Βελεστίνο, με την Καρδίτσα, με τη Λάρισα, με το οτιδήποτε, είτε έχει να κάνει με τα νησιά. Μιλάμε πραγματικά για έναν αρμαγεδόν. Και είναι ένας αρμαγεδόν γιατί? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, γενιές ολόκληρες, οι οποίες δεν γνωρίζουν τη χρήση των ψηφιακών μέσων, είτε το internet banking, είτε το phone banking, είτε οτιδήποτε. Πέρα της μορφολογικής κατάστασης, παράδειγμα η Σκιάθος, πού θα πάνε οι πολίτες στη Σκιάθο όταν γύρω-γύρω υπάρχει θάλασσα? Πού θα πάνε οι πολίτες στα δίκια του Εύρου ή πού θα πάνε οι πολίτες και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά? Και επιτρέψτε μου εδώ να προσθέσω ότι ακόμη και να γνωρίζεις από ηλεκτρονικές συναλλαγές, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, κάποιες υποθέσεις που δεν μπορείς να χειριστείς με έναν υπολογιστή. Ακριβώς, γιατί ακόμα και σήμερα που μιλάμε υπάρχουν συναλλαγές οι οποίες δεν γίνονται. Δηλαδή το να ανοίξει ένας λογαριασμός, το να βγει μια εγγυητική επιστολή, το να γίνουν κάποιες άλλες συναλλαγές, δεν γίνονται αυτή τη στιγμή. Χρειάζεσαι έναν άνθρωπο τέλος πάντων, ένα γνώστο αντικειμένου απέναντί σου για να ρωτήσεις, να συνεννοηθείς, μπορεί να έχεις μια σειρά από απορίες. Δηλαδή πατώντας κουμπιά σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή σημαίνει ότι έχεις τακτοποιήσει ό,τι έχεις σχεδιάσει. Δεν είναι το ίδιο, θέλω να πω. Ναι. Πέρα από αυτό, εδώ έχουμε να κάνουμε όμως και με ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται κάποια χαρτοφυλάκια, διαχειρίζονται κάποια δάνεια, ή θέλουν έναν άνθρωπο ο οποίος θα τους καθοδηγήσει, θα τους πάει στην επόμενη μέρα, συμβουλευτική τραπεζική. Και να το πω και κάπως διαφορετικά για να το καταλάβει και ο απλός κόσμος. Φανταστείτε ότι στις τράπεζες υπήρχαν μόνο μηχανήματα και δεν υπήρχαν άνθρωποι. Σε όλες τις τράπεζες, και στις συστημικές και στις συνεταιριστικές και στις υπόλοιπες. Οι άνθρωποι, οι γενιές των 60-άριδων, των 70-άριδων, των 50-άριδων έχουν την τεχνογνωσία πάνω σε αυτό? Όχι. Δηλαδή, κάποια πράγματα να τα βλέπουν. Και κλείνοντας ένα κατάστημα, μεταφέρει το όγκος εργασιών από το ένα κατάστημα, μεταφέρεται στο άλλο το κατάστημα. Και αυτό το πράγμα διωγγώνεται σύν την πανδημία που επέτεινε ακόμα περισσότερο τη μη εξυπηρέτηση των πολιτών. Και όλο αυτό δημιουργείται σε ένα τοξικό κλίμα με ακρίβεια, με πραγματικά. Και εμείς είμαστε μισθωτοί. Κρούμε τον κόντονα τον κινδύνο. Θέλουμε να έρθουν η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμαρχοι, οι βουλευτές, τα εμπορικά επιμελητήρια, τα εργατικά κέντρα. Όλος ο κόσμος
όλη η αγορά πρέπει να σταθεί δίπλα στην προσπάθεια που γίνεται ώστε να αποτραπεί όσο το δυνατόν όλη αυτή η λέλαπα. Και όλο αυτό πρέπει πραγματικά να σταματήσει. Ετοιμάζετε κάποιες κινητοποιήσεις απέναντι σε αυτό το σχεδιασμό? Πέρσι το καλοκαίρι στις μαζικές κινητοποιήσεις που είχαν γίνει και το αντιπροσωπευτικό σωματείο σε εμάς μαζί με την Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλλήλικων Οργανώσεων και τη βοήθεια των εργατικών κέντρων, μπορέσαμε και να στείλαμε την πάυση των καταστημάτων σε κάποιες περιοχές, όπως έχει να κάνει στη Στυλίδα, όπως είχε να κάνει στην Πόντιτσα, όπως είχε να κάνει στην Αμοργό, όπως είχε να κάνει στους Παξούς. Με μια δυνατή κινητοποίηση και της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλο αυτό που προανέφερα πριν, τη μία μέρα κατέβαινε η πινακίδα της Τράπεζας Πυραιός, την άλλη μέρα ανέβαινε η πινακίδα της Τράπεζας Πυραιός. Γιατί υπήρξε μαζική αντίδραση. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι και να έρθουν πρώτων ευθυνών τους όλοι. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για δουλειές, μιλάμε για οικογένειες. Και δεν είναι λαϊκισμός αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο υπήρχε χθες και είναι σήμερα. Είναι κάτι που δυστυχώς το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Φανταστείτε τώρα μέρες του Πάσχα να μετακινείται ένας άνθρωπος σε ένα κατάστημα που είναι υποψήφιο για να κλείσει. Με τι ψυχολογία θα πάει εκεί πέρα? Πώς θα δουλέψει εκεί πέρα? Και με έναν μισθό, όταν μια οικογένεια θα πρέπει να ζήσει και με αυτή την ακρίβεια που ρημάζομαστε όλοι. Και εμείς πληρώνουμε τους φόρους μας. Και εμείς είμαστε άνθρωποι αυτής της πολύπαθης κοινωνίας. Δυστυχώς το επάγγελμά μας δέχεται πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις. Για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα υπάρχουν ανακοινώσεις για τυχόν υποκαταστήματα που θα κατεβάσουν ρολά, ή υπάρχει μια ανακοίνωση ή πληροφορίες για 70 καταστήματα στη διάρκεια του 2022? Δεν ξέρω αν μας ακούει ακόμη. Ναι, σας ακούω, συγγνώμη, υπήρξε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Συγγνώμη. Πέρα από τις πληροφορίες και τα σενάρια, όπως λέτε και εσείς, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για κλείσιμο 70 καταστημάτων το 2022, γνωρίζουμε το αμέσως προσεχές διάστημα κάποια που θα κλείσουν? Έχουν ονοματιστεί σε ποιες περιοχές θα κλείσουν? Από όσο γνωρίζω και από ό,τι έχω διαβάσει και έχω μιλήσει και με κάποιους δημάρχους και με φορείς μέσα από, και με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και με ανθρώπους μέσα από την τράπεζα, ήδη έχουν γίνει μεθοδεύσεις στο κατάστημα της Κιάθου, στα Ψαχνά, στην Κίμη. Ήδη γίνονται κινήσεις συναδέλφων μας στο κατάστημα της Καρδίστας, στη Φιλιππούπολη και σε διάφορα άλλα σημεία στη γύρω περιοχή. Πανελλαδικά γίνονται φυσικά και στη Μυτιλίνη και στη Θεσσαλονίκη και στο Νεύρο. Η Σκιάθος, γι' αυτό τα αναφέρατε κι εσείς. Η Σκιάθος έχει ένα κατάστημα της Πυραιός εκεί στο νησί. Ακριβώς. Δηλαδή, ακριβώς, αν κατεβάσει η ρολιά το υποκατάστημα της τράπεζας, πώς θα εξυπηρετηθούν, όπως είπατε, με τη θάλασσα να τους χωρίζει? Θα μπει ένα ATM. Θα μπει ένα ATM το οποίο θα κρατήσει για ένα χρονικό διάστημα που δεν εξυπηρετεί τίποτα απολύτως, γιατί εκεί πέρα μιλάμε για πρωτογενή τομέα, μιλάμε για ξενοδοχεία, μιλάμε για ανθρώπους με τουριστική περίοδο. Και εκεί πέρα στο κατάστημα αυτό δουλεύουν τρεις-τέσσερις άνθρωποι. Ήδη τους δύο αυτή τη στιγμή που μιλάμε τους έχουν ειδοποιήσει και τους έχουν πει θα πάρετε την εθελούσια ή δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που πρέπει. Είναι ένα από τα κορυφαία σε επισκεψιμότητα νησιά της χώρας μας. Ακριβώς. Και αυτό το πράγμα δυστυχώς διωγγώνεται. Και αυτό το πράγμα δυστυχώς είναι μια κατηφόρα, είναι μια τσουλήθρα στην οποία δηλαδή δεν μπορούμε πραγματικά να βάλουμε ένα φρένο. Αλλά πρέπει να υπάρξει από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τους βουλευτές, από τα επιμελητήρια, από τα εργατικά κέντρα, πρέπει να υπάρξει εγρήγορση και κινητοποίηση. Γιατί μόνο με αντίδραση μπορούμε να καταφέρουμε κάποια πράγματα. Ναι, και το έχουμε δει Κατά συνέπεια, το δικό σας πλάνο κινητοποιήσεων και διαμαρτυριών είναι ανοιχτό? Δηλαδή, περιμένετε, αν ανακοινωθεί κλείσιμο, είστε σε ετοιμότητα, όπως λέτε, απευθύνοντας κάλεσμα σε όλους, να αποτρέψετε το λουκέτο του υποκαταστήματος? Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση. Ακριβώς. Και όχι μόνο εκείνο το καταστήματος, και όπου βρεθεί και χρειαστεί ο σύλλογός μας να είναι παρόν μαζί με την Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλλήλικων Οργανώσεων Ελλάδος, θα είμαστε παρόν. Και έχουμε δώσει δυναμικά παρόν σε παραστάσεις διαμαρτυρίας που πήραν την πρωτοβουλία δήμαρχοι, όπως είχε να κάνει στη Σκυδρά, όπως στη Στυλίδα ή σε άλλα σημεία, στην οποία ήμασταν παρόν και βοηθήσαμε κι εμείς αυτήν εδώ πέρα την προσπάθεια. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έρχεται πάνω στα τραπεζικά καταστήματα, έρχεται πάνω στις θέσεις εργασίας των συναδέλφων. Γιατί χωρίς τράπεζες δεν υπάρχει νευρικό σύστημα για τη χώρα. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Πώς θα περάσουμε την επόμενη μέρα, όπως κάποιοι ευαγγελίζονται για ανάπτυξη?
κλείνοντας συνέχεια, κλείνοντας καταστήματα. Mm-hmm. Κύριε Ορολογά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε να τα παρακολουθούμε το ζήτημα. Απασχολεί και εσάς ως εργαζόμενους, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα παρακαλούσα πάρα πολύ. Κρούμε ξανά τον κόδωνα τον κινδύνο. Το θέμα να μην το αφήσετε στην τύχη του. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι και δουλεύουν στα καταστήματα, αλλά και ο κόσμος που εξυπηρετείται. Δηλαδή, πραγματικά θέλουμε την στήριξη όλης της τοπικής αυτοδιοίκησης και αν χρειαστεί το θέμα να επανέλθουμε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Εμείς εδώ θα είμαστε. Σας είπα, θα το παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, εύχομαι. Επίσης, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και εσείς.